Βρίσκομαι στη Λιβαδιά, κάτω ακριβώς από τη σκιά του Παρνασσού. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη Λιβαδιά για τις σούβλες και τα κρεατικά, αλλά έχω βάλει στοίχημα να σας αποδείξω ότι η Λιβαδιά είναι κάτι πολύ παραπάνω, γευστικά και όχι μόνο. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες με στη στροφή, γιατί σήμερα εδώ στην Βιωτία παράγεται ένα από τα πιο νόστιμα ελληνικά τυριά, η φημισμένη φέτα Παρνασσού. Είναι πολύ πρωί και έχει πολύ κρύο, αλλά είναι κατάλληλη ώρα για να συναντήσω το φίλο μου τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι κτηνοτρόφος και παράγει γάλα, την πρώτη ύλη που χρειαζόμαστε για τη φέτα μας. Πρώτη ερώτηση και πολύ σημαντική. Τι κάνει τόσο ωραία τη φέτα Παρνασσού? Τα ζώα βγαίνουν έξω, βοσκάνε, πάνε στα λιβάδια, σε βοσκοτόπια. Με αποτέλεσμα το γάλα το οποίο παράγουν να είναι υψηλής αξίας, στρατηγικής αξίας. Πλούσιο σε πρωτεΐνες και λιπαρά. Να. Γίνεται μίξη κατσικίσιο με πρόβιο γάλα. Από εμάς έρχεται το βιτίο, το παίρνει από εδώ κανονικά το γάλα χώρια και από εκεί και πέρα το τυροκομείο θα κάνει την κατάλληλη μίξη ώστε να βγει αυτό το φοβερό προϊόν που βγαίνει. Εσύ γευστικά, άμα σου δώσουν ένα ποτήρι γίδινο και ένα πρόβιο ποτήρι, θα καταλάβεις ποιο είναι το γίδινο και ποιο είναι το πρόβιο? Εγώ, άκη να σου πω την αλήθεια, θα το καταλάβω. Εσύ δεν θα το καταλάβεις. Ποιοτικά έχουν κάποια διαφορά? Το πρόβιο, το γάλα, είναι πιο βαρύ. Έχει περισσότερες πρωτεΐνες, περισσότερα λιπαρά. Εσύ πόσα πρόβατα και γίδια έχεις? Αυτή βασικά τώρα, άκη, είναι μια ερώτηση, να σου το πω, που δεν θα την κάνεις ποτέ σε κτηνοτρόφο, γιατί? Πόσα πρόβατα έχει, πόσα γίδια, γιατί το έχει σε κακό ο κτηνοτρόφος, αλλά εγώ θα σε απαντήσω. Αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Κλέψε 2-3, δεν με πειράζει, μην πεις ακριβώς το νούμερο. Έχω γύρω στα 230 πρόβατα και γύρω στα 250 γίδια. Είμαστε δύο αδέρφια, είναι δύο εκμεταλλεύσεις σε στεγαζόμενες. Να φανταστώ ότι η δουλειά είναι δύσκολη γιατί δεν έχεις ποτέ ρεπό. Πρέπει να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, σωστά? Δεν έχει αργίες, δεν έχει Κυριακές, δεν έχει Σάββατο, δεν έχει γιορτές και δεν έχει ωράριο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Διαφορετικά δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα, να το πούμε απλά. Έλα τώρα να σου δείξω πώς είναι το άρμεγμα. Βάλε γαντάκια. Τέλεια. Καλά, ε. Είναι εργάτες κανονικά. Ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Κάθονται στις θέσεις τους. Όλο πάει τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Τι υπάρχει? Εδώ πέφτει ο καρπός για να τρώνε το φαγητό τους. Εδώ. Ναι. Βάζουμε. Άρα σου λένε ότι άμα δεν με ταΐσεις, δεν με αρμέγεις. Ακριβώς. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος αρμέγματος. Οπότε τι κάνουμε? Εδώ. Παίρνουμε αυτά. Ναι. Εντάξει, πιάνουμε εδώ, είναι το μαστάρι της γίδας. Βάζουμε ένα από εδώ και βάζουμε και ένα από εδώ. Βάλε δεξιά, αυτό, ναι. Ωραία. Βάλε και αριστερά. Βάλ το. Τελείωσε. Ωραία. Και τελείωσε. Τώρα αυτό αρμέγει. Θες να βάλεις και δίπλα? Εννοείται, τώρα το βάλω. Τάκα τάκα, ε. Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι τηγάνισμα, θέλει τάκα τάκα να κάθεις μία ώρα. Και εδώ. Να. Τέλεια. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Ναι. Έβγαλε όσο γάλα είχε. Ναι. Δεν έχει άλλο. Οπότε τώρα ερχόμαστε εδώ γλυκά γλυκά. Το κάνουμε αυτό και το βγάζουμε. Να μην τραυματίσουμε. Να. Θες να βγάλεις αυτό? Ναι. Έλα. Σιγά σιγά. Ωραία. Βγάλε και το άλλο. Μέσα σε 6-7 λεπτά πρέπει να κατεβούν και τα 24 ζώα. Τέλεια. Είμαστε ωραία. Άρα έτσι συνεχίζουμε μέχρι που να τελειώσουμε όλα μας τα ζώα. Τώρα αυτά θες να τα βγάλουμε να δεις να φύγουν? Ναι. Φεύγουνε. Πάμε. Μια χαρά τα πήγαμε.
μέχρι να έρθει το βιτίο. Γιατί το γάλα πρέπει να μείνει λίγο σπορδολεκάνες να ψυχθεί. Δεν μπορεί να το πάρω αμέσως. Πάμε να σε φιλέψω κάτι στο σπιτάκι. Τελείς. Καλά, δεν λέω ποτέ όχι για φίλεμα. Ωραία. Τι εντάξει. Φίλεμα έχουμε. Θα δούμε, πάμε εκεί, είναι έκπληξη. Α, τελείς. Πάμε. Έχουμε εδώ πίτα, χωριάτικη, φτιάξει ειδικά για σένα. Γωνία ή μέση. Πάρε γωνία και μετά είμαι σίγουρος ότι θα πάρεις και μέση. Όχι. Γιατί θα σ' αρέσει πολύ. Ξεκινάμε για δοκιμάσαι. Γωνία. Φοβερό. Αυτό είναι φύλλο-φύλλο ανοιγμένο. Να. Τακτοποιημένο, σωστά, με μπόλικη γέμιση. Αυτό το τυρί τι είναι. Αυτό το τυρί είναι δικό μας. Είναι τυρί γίδινο, φτιαγμένο στη τσαντίλα για μας. Θες να δοκιμάσεις. Εννοείται πως θέλω. Είπες θα με φιλέψεις. Ναι, θα σε φιλέψω, ναι. Εσύ δεν τρως όμως. Θα πάρω κι εγώ. Πεντανόστιμο. Σ' αρέσει. Ναι. Φίλε, δεν ξέρω άμα υπάρχει πιο ωραίο σνακ από μία παραδοσιακή πίτα. Ακόμα και η γέμιση είναι τόσο ισορροπημένη που στο τέλος πραγματικά θες να πάρεις και δεύτερο κομμάτι. Πάρε και δεύτερο κομμάτι. Επίτηδε το είπα για να πάρω και δεύτερο κομμάτι. Παίρνω άλλο ένα. Πάρε άλλο ένα, πάρε και άλλο ένα. Έχω φάει ένα. Θα φάω και αυτά τα τρία, σύνολο τέσσερα κομμάτια πίτα. Νομίζω θα έχει έρθει το βίντεο. Και εγώ νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει έρθει το βίντεο. Άμα δεν έρθει το βίντεο, θα πρέπει να φάω κανένα δύο κομμάτια ακόμα. Στο λέω να το ξέρει. Ωραία, πάρε και άλλο, πάρε όσο μπορεί μέχρι να έρθει το βίντεο. Δηλαδή, αν θα περιμένουμε το βίντεο, την πάρει όλη από εδώ σήμερα. Αυτό είναι ένα κυρίως γεύμα. Θα μπορέσω να το φάω. Επειδή είναι όμως για σένα να την πάρει όλη. Φορτώσαμε το ολόφρεσκο γάλα στο βιτίο και πηγαίνουμε κατευθείαν στο τυροκομείο. Έλα, έλα, έλα λίγο ακόμα. Όπα, αυτός είσαι, τυρόφρενο. Χαίρετε. Καλώς τον Άκη, στην ώρα σου, στην ώρα σου. Τι καλώς κάνουμε? Ήρθες. Πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση του γάλακτος. Αν έχει αντιβίωση, αν έχει αβαλατοξίνες. Τώρα η Κέλλη θα ελέγξει τα χαρακτηριστικά του και θα μας δώσει το OK για να προχωρήσουμε. Πόσα τέτοια φορτηγά ξεφορτώνουν κάθε μέρα? Τρία. Και πόσο τυρί βγάζεις από αυτό? 6.000 κιλά την ημέρα, ημερησίως. Πολύ τυρί. Αρκετό. Και αυτό το τυρί είναι η βαρελίσια φέτα που θα πάει στο Βασιλόπουλο κατά αποκλειστικότητα. Okay. 30 χρόνια που κάνουμε τη συνεργασία, όση φέτα βαρελίσια κάνουμε, Παρνασσός, πηγαίνει αποκλειστικά στο Βασιλόπουλο. Έχω μια άριστη συνεργασία, γιατί και τα δείγματα από τον ΑΒ είναι εξαιρετικά. Όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, την είχαμε αμέριστη. Τέλεια. Και εμείς από την πλευρά μας δουλεύουμε για τον ΑΒ. Με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, Άκη μου, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ολοκένουργιος είσαι. Έτσι. Το γάλα είναι OK. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έλα, Γιώργο, ξεκινάμε. Βάλε μπρος να παραλάβουμε το γάλα. Δηλαδή, άμα το γάλα δεν έβγαινε OK, τι θα έκανες? Θα είχαμε πρόβλημα. Έπρεπε να καταστραφεί. Μας έχει τύχει κανένα δυο φορές αυτό και πρέπει να το καταστρέψουμε. Το καταστρέψαμε. Βέβαια, αυτό δεν τυχαίνει. Σπάνιο φαινόμενο. Ναι, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε όπου παίρνουμε το γάλα. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει στα τόσα χρόνια και τους παραγωγούς μας. Υπαγόμαστε σε ένα σύστημα Hass-Pfizer και οι κανόνες είναι αυστηρότατοι. Με θρησκευτική ευλάβεια τους ακολουθούμε. Εδώ είναι ο χώρος της παστερίωσης. Εδώ φυτρώνεται το γάλα, παστεριώνεται στους 72 βαθμούς και είναι έτοιμο να το περάσουμε στην άλλη αίθουσα όπου θα γίνει η πήξη. Θα ρίξουμε την πιτιά, ακριβώς τώρα τι κάνει ο Γιώργος. Ναι. Και θα το αφήσουμε να ηρεμήσει. Σε περίπου 40-45 λεπτά θα είναι έτοιμο για να το κόψουμε. Αυτό ήταν. Αλλά αυτό δεν ήταν, ρε. Θα το κάνει και σταυρωτά. Εντάξει, τώρα μοιάζει σαν γιαουρτάκι, ε. Ναι, ναι. Έτσι όπως είναι ακριβώς τώρα το τυρί, που ακόμα δεν είναι τυρί, είναι τυρόπυγμα, όπως το λες και εσύ. Ναι. Εγώ μπορώ να φάω με τους τόνους. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτή τη φάση το γάλα έχει πήξει, το έχουμε κόψει και το έχουμε αφήσει να ηρεμήσει και να βγει το τυρόγαλο. Θα αφαιρέσουμε το τυρόγαλο και μετά το τυρόπυγμα θα το κατεβάσουμε κάτω στα καλούπια, θα κάνει το γύρω-γύρω της γραμμής, θα αλατιστεί
και μετά θα πάρει τον δρόμο του για το προοριμαντήριο. Θα μείνουν όλο το βράδυ εκεί μέχρι αύριο το πρωί που θα πάρουμε από τα καλούπια το τυρί και θα το βάλουμε στα βαρέλια. Είναι τυρί μια ημέρα, 24 ωρών. Αλλά εγώ από αυτό τρώω 4 κιλά κατευθείαν. Τώρα όσο περνάει ο ημέρα, στραγγίζει ακόμα περισσότερο. Στραγγίζει, βέβαια. Κάτσε, συγγνώμη τώρα. Βέβαια. Έτσι δεν μπορεί να το πουλήσει τώρα. Όχι, δεν γιατί... μπορώ να το πουλήσω γιατί δεν μπορώ να το πουλήσω σαν φέτα καταρχά. Τυρί είναι. Μπορείς να το φας άφοβα, γιατί έχει παστεριωθεί το γάλα, αλλά δεν μπορείς να το βγάλεις σαν φέτα. Η φέτα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίμηνης ορύμανσης. Εμείς βέβαια, με τον ΑΒ Βασιλόπουλο, το τυρί το κρατάμε για ορύμανση πάνω από 4 μήνες. Είναι καταπληκτικό. Όντως είναι πολύ ωραίο. Αυτό με λίγο μελάκι. Α. Και με αυτή την υπέροχη φέτα, νομίζω πως πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξω κάτι. Βρίσκομαι στους πρόποδες του Παρνασσού και βέβαια έχω τη φέτα, την υπέροχη Παρνασσού και θα ετοιμάσω κάτι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ νόστιμο, ένα σνακ που όντως μπορούμε να ετοιμάσουμε όλοι μας με ένα μπολάκι. Θα φτιάξω τηγανόψωμο, πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα μπολ με τα αλεύρι, θα προσθέσω στο νερό, εδώ. Λίγο αλάτι, λίγο όμως γιατί θα βάλω τη φέτα, ξύδι, 2 κουταλιές σούπας και λίγο baking powder. Εδώ. Και μόλις απορροφηθούν τα υλικά και αρχίζει να γίνεται ζυμαράκι, τι κάνω, ρίχνω το λάδι μου. 2-3 κουταλιές σούπας, θα ρίξω μέσα τη ρίγανη στο ζυμάρι μου. Και σε λίγη ώρα μάλλον θα χρειαστεί να βάλω χέρι, γιατί όντως το ζυμαράκι για να το πλάσουμε, θέλει να το κάνουμε με τα χέρια σωστή δουλίτσα. Εδώ είναι. Έχω την υπέροχη φέτα μου εδώ. Οπότε παίρνω τη φέτα μου, εδώ, σπάω σε κομμάτια και έτσι όπως είναι, ανακατεύω τη φέτα μαζί με το ζυμάρι για να κάνω ένα υπέροχο τυρόψωμο που συνέχεια θα χωρίσω σε ζυμαράκια για να τηγανίσω. Θα κόψω λίγο ζυμαράκι, εδώ, και όπως είναι, εδώ, θα ανοίξω σε μικρά ζυμαράκια, εδώ, και κατευθείαν θα πάρω και θα τηγανίσω. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις τηγανόψωμα με το τίποτα. Ανοίγουμε τα ζυμάρια χωρίς αλεύρι, χωρίς τίποτα. Εδώ, παπ, παπ και συνεχίζω. Πω πω Παναγία μου. Εντάξει, επειδή η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και γίνεται μόνο με φετούλα, θέλουμε και η φέτα που χρησιμοποιούμε να είναι άριστης ποιότητας. Η φέτα Παρνασσού που βάζω σε αυτή τη συνταγή είναι φανταστική, είναι πεντανόστιμη. Και νομίζω πως τα πρώτα μου τηγανόψωμα είναι έτοιμα. Εδώ, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχουν χρυσαφίσει. Έχουν γίνει σαν σαγανάκι. Βγάζω εδώ. Ουχου! Θα ρίξω τα υπόλοιπα. Και κοιτάξτε εδώ, ωραίο χρώμα, σεξι, πανέμορφα, χρυσαφένια. Παναγία μου. Δίνω τη φωτιά μου. Και το λέω σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα. Άμα θέλετε να δοκιμάσετε, πρέπει να έρθετε να δοκιμάσετε όσο είναι ακόμα ζεστά. Και πριν αρχίσει να βρέχει, αλήθεια είναι γιατί μάλλον θα μας την κάνει ο καιρός. Αλλά δεν πειράζει, πάλι στην ώρα μου πρόλαβα να την ξύνει τόσο τραγανά, Παναγία μου. Το μελάκι του στο τέλος, το χρειάζονται. Αν και παγωμένο, θα το ρίξω όλο. Έλα, πάνω στα καυτά τηγανόψωμα. Οπότε, παιδάκια μου, όποιος θέλει να δοκιμάσει, σας το λέω ξανά, τώρα είναι η ώρα. Μπείτε μέσα. Έλατε εδώ, παιδιά μου. Και θέλω όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το φανταστικό θόρυβο. Εγώ θέλω αυτό με το πολύ μέλι, περίμενε. Ένα. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, 2, 3. Ρε φίλε, με λίγο αλεύρι, λίγο νερό και λίγο φέτα, πίστευες ποτέ ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τόσο νόστιμο, πες. Δεν παίζεται. Έτσι δεν είναι. Εγώ θέλω να μιλήσω, θέλω να φάω κι άλλο. Πόσα μπορείς να φας από αυτά? Με βλέπει ο τροφολόγος μου, δεν μπορώ να πω. Αλλά μπορώ να φάω πολλά. Πώς έχουν δίκιο οι Αθηναίοι και λέγεται καλαμάκι? Όχι! Γιατί? Γιατί δεν είναι στο καλαμάκι σουβλίζαμε το σουβλάκι. Το μαύρο σκόρ είναι 2 φορές πιο δυνατό από το κανονικό. Δεν το συζητάμε, είναι... Συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω. Η μεγαλύτερη ταψάρα φαγητού που έχω πάρει στη ζωή μου.
Δεν θα φάω κρέα, συγγνώμη. Αυτή η παέγια πραγματικά δεν υπάρχει. Λιβαδιά χωρίς σουβλάκι είναι σαν να λέμε γαλακτομπούρεκο χωρίς σιρόπι. Ήρθε επιτέλους η ώρα να δοκιμάσω το περιβόητο σουβλάκι της Λιβαδιάς. Θα παίρνετε αμέσως. Γεια σας. Και καλώς το να. Καλώς όρισες. Χαμός γίνεται. Γίνεται χαμός. Θα με εξυπηρετήσετε εμένα. Εννοείται, εννοείται. Να καθίσω. Κάθεσε κάτω και σου θα φέρνω όλα εγώ. Δεν παραγγέλνω. Ε? Φέρνεις ό,τι... Μπράβο, γιατί πεινάω. Αυτοί είμαστε. Πατάτες αμπουκαλείς και 10 κιλινά, μία πατάτες, δύο κομμένες. Έγινε. Έτοιμα. Για πες τώρα, πώς τα λέτε, καλαμάκια ή σουβλάκια? Σουβλάκια εννοείται. Δεν υπάρχει καλαμάκι. Ό,τι σουβλίζεται είναι σουβλάκι. Πώς ξεκίνησε η ιστορία εδώ πέρα? Το στέκι των Σκιέρ ξεκίνησε το 67. Την ονομασία την πήρε το 80, διότι το 67 όταν ξεκίνησε το Σκιέρ δεν υπήρχε Παρνασσός. Είμαστε πολύ πιο παλιοί από χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Στην δεκαετία του 80 το απογειώσαμε. Η συνταγή ακόμα παραμένει η ίδια. Η συνταγή είναι ίδια ακριβώς. Τρως κρέας, ρε. Είναι... Από το στόμα μου το πήρε. Δηλαδή... Είναι γνήσιο το. Είναι φαγητό, δεν είναι. Δεν με αφορά, είναι λίγο πιο σκληρό. Πρέπει να τρως γνήσιο κρέας. Ερώτηση. Ναι. Ρεκόρ που έχεις κάνει σε σουβλάκια. Εγώ έχω πάει 18, τα έχω φάει, αλλά το έχουν σπάσει το ρεκόρ πολύ περισσότερο. Εγώ 18 δεν μπορώ να φάω, αλλά 10 μπορώ να τα φάω νομίζω άνετα. 10 τα χτυπάω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Εσένα, η επιχείρηση από τη γιαγιά ξεκίνησε, φαντάζομαι. Η επιχείρηση ξεκίνησε από τον μπαμπά, εδώ. Από τον μπαμπά. Ναι, σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, εγώ θυμάμαι εδώ, κόψιμο το φιλέτο σε τεμάχια. Πέρασμα ένα-ένα κομμάτι, 3.000 σουβλάκια. Η μαμά μου με τη στήρα μου μέσα την ημέρα, όχι σε τέτοιο καλάμι, καλαμάκι, σε καλάμι. Τι καλάμι? Καλάμι, καλάμι. Από το ρέμα, καλάμι. Κανονικά. Κανονικά τετράγωνο καλάμι με μύτη. Το επεξεργαζόταν, το κόβανε, το πελεκάγανε και φτιάχνανε αυτό το καλαμάκι. Πολύ δουλειά, πολύ ταλαιπωρία, αλλά εντάξει. Άρα, μήπως έχουν δίκιο οι Αθηναίοι και λέγεται καλαμάκι? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν λέω στο καλαμάκι σουβλίζαμε το σουβλάκι. Παίρνουμε το καλαμάκι και αυτή η κίνηση που κάνουμε, ξέρεις τι είναι? Σουβλίσμα, σουβλίζουμε. Ναι, αλλά σε καλαμάκι το έκανες. Ναι, σε καλαμάκι. Άρα έχουν δίκιο. Και φτιάχνουμε σουβλάκι. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Ναι. Είναι απλά, δεν είναι δύσκολα. Όχι. Το σουβλάκι, σουβλάκι. Το καλαμάκι, αυτό που θα πιούμε την κοκακόλα, άμα θέλαμε να την πιούμε καλαμάκι. Καλαμάκι. Και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι βρείτε, σουβλίστε. Αυτή είναι η λύση. Σωστά. Σωστό. Σουβλάκι καλαμάκι δεν ξέρω αν έχει τελικά σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που έφαγα ήταν πολύ πολύ νόστιμο. Αφήνω πίσω μου τη Λιβαδιά και κατευθύνομαι προς τον ερχομενό, όπου θα δοκιμάσω ένα από τα πιο περιζήτητα υλικά στις γκουρμέ κουζίνες. Μιλάμε για το μαύρο σκόρδο. Το μαύρο σκόρδο δεν είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία σκόρδου. Είναι το κανονικό σκόρδο που άμα το επεξεργαστούμε γίνεται έτσι. Γίνεται μαύρο, γλυκό, ιδιαίτερο και πάρα πολύ γκουρμέ. Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα το βρούμε λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λιβαδιά. Γεια σου Γιάννη. Καλώς τον Άκη. Ήρθα στην παραγωγή. Εδώ πέρα ξεκινάει το σκόρδο. Σωστά. Το θέμα είναι πώς γίνεται το μαύρο σκόρδο. Είναι το ίδιο το λευκό σκόρδο, το καλλιεργούμε εδώ. Τα βάζουμε περίπου τον Νοέμβριο και τα βγάζουμε τον Μάιο. Ναι. Η παροιμία λέει το εξής. Όποτε θέλεις βάλεμε, αλλά τον Μάιο βγάλεμε. Α, ωραία, μια χαρά. Θα αποξηράνουμε 15 μέρες. Ναι. Και μετά... Αρχίζει η διαδικασία για το μαύρο σκόρδο. Έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τίποτα. Βεβαίως. Πάμε. Εδώ, πάνω στα τελάρα. Μαύρο σκόρδο και λευκό σκόρδο. Έτσι. Ουσιαστικά λευκό σκόρδο και από το λευκό σκόρδο παίρνουμε το μαύρο σκόρδο με μία επεξεργασία. Έτσι. Που είναι ποια? Γίνεται μία αυτοορίμανση. Βάζουμε αυτό το σκόρδο, ναι. Διαλέγουμε τα πιο μεγάλα σκόρδα, τα βάζουμε στο φούρνο. Άλλος το βάζει 40 μέρες, άλλος 50 μέρες, άλλος 2 μήνες, ανάλογα. Ένα μυστικό είναι ότι βάζουμε και ένα ποτηράκι μπαλσάμικο δίπλα για να πάρει την γεύση και το γεύση. Άρωμα. Και ουσιαστικά το σκόρδο μεταμορφώνεται και από άσπρο γίνεται μαύρο και εσωτερικά είναι μαύρο. Δηλαδή πια οι σκελίδες δεν είναι λευκές, είναι έτσι. Μαύρες. Ναι, ναι, ναι. Και θεωρείται κάτι πολύ γκουρμέ. Γιατί σαν γεύση, εμένα το πρώτο πράγμα που μου θυμίζει το μαύρο σκόρδο είναι δαμάσκηνο. Έτσι. Δαμάσκηνο, ναι, ναι, αποξηραμένο. Ναι. Έτσι, μπράβο, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν μυρίζει σκόρδο.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα άρωμα σκόρδου και ουσιαστικά είναι κάτι πάρα πολύ γκουρμέ που τρώγεται και σκέτο. Έτσι, έτσι. Αυτό αν κλείσουμε τα μάτια, αυτό που είπες Άκη και έχεις απόλυτο δίκιο, θα θεωρήσουμε ότι τρώμε κάποιο δαμάσκινο. Δαμάσκινο ναι, αποξηραμένο, αλλά πολύ καλής ποιότητας. Έτσι, έτσι. Βέβαια το δικό σου, επειδή είπες ότι το φτιάχνεις και με βαλσάμικο ξύδι, να φανταστώ ότι και η γεύση του έχει λίγο βαλσάμικο. Έτσι. Για να δούμε. Ναι, ναι. Άμα δεν σου πει κανείς ότι είναι σκόρδο, δεν θα καταλάβεις ότι έχει σκόρδο μέσα. Και θεωρείται βέβαια υπερτροφή, σύγχρονη υπερτροφή, έτσι. Ρίχνει την πίεση, όλα αυτά τα ξέρουμε και σκοτώνει τα, ό,τι κακό έχει ο οργανισμός μας. Ναι, τα πάντα όλα. Λέει ότι το μαύρο σκόρδο είναι δύο φορές πιο δυνατό από το κανονικό. Δεν το συζητάμε, είναι... Συνεχίζω εγώ. Συνεχίζεις. Για να μάθω. Αν για κάποιους το μαύρο σκόρδο θεωρείται ότι είναι ένα προϊόν πολύ καινοτόμο, νομίζω πως το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι το μέλλον. Κατευθύνομαι προς το Ελαφί στην Βιωτία, όπου εκεί πέρα ο φίλος μου Αντώνης έχει μία μονάδα επεξεργασίας στέβιας. Πάμε να δούμε. Αντώνη! Γεια σου Άκη, καλώς ήρθες. Φορτώνουμε. Φορτώνουμε για σούπερ μάρκετ για Αθήνα. Πόσο παραγωγή έχεις το χρόνο? Αυτή τη στιγμή κάνουμε γύρω στους 25 τόνους το χρόνο. Και πώς ξεκίνησε η όλη φάση εδώ πέρα? Από μια παλαβή ιδέα του αδερφού μου, ναι, είναι η αλήθεια. Το 2013 μου έλεγε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το φυτό στέβια. Εγώ εκείνη την εποχή είχα άλλες δουλειές, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου τι είναι αυτό και ήθελα να τον αποφύγω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που του είχα πει για να τον αποφύγω είναι ότι εάν μου φτιάξεις ένα γλυκαντικό που θα το βάλω στον καφέ και δεν θα μου αλλάξει τη γεύση της ζάχαρης, τότε θα το πάμε. Γιατί φτιάχνουμε τρόφιμο, δεν φτιάχνουμε φάρμακο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να είναι εύγευστο όπως η ζάχαρη που έχει συνηθίσει να τρώει ο κόσμος. Φίλε μου Άκη, από αυτό εδώ το λουλουδάκι ξεκινάνε όλα. Για να δω. Είναι σαν να τρως ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ γλυκά φύλλα. Πιο έντονο από ζάχαρη. Πιο έντονο από ζάχαρη. Είναι το πιο γλυκό πράσινο πράγμα που έχω δοκιμάσει. Αυτό γεννήθηκε στην Παραγουάη, στον Αμαζόνιο το φυτό και το χρησιμοποιούσαν σαν γλυκαντικό οι ηθαγενείς του Αμαζονίου για πάρα πολλά χρόνια. Φανταστικό. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να μεγαλώσει το φυτό. Στην Ελλάδα γίνονται πειραματικές καλλιέργειες. Οι συνθήκες βέβαια δεν ευνοούν, γιατί εδώ το χειμώνα δυστυχώς τα φυτά δεν αντέχουν. Ωραία, και φαντάζομαι ότι όταν παίρνουμε το προϊόν της στέβιας είναι πάρα πολύ δυνατό για χρήση έτσι όπως είναι και πρέπει οπωσδήποτε να το μεταποιήσουμε. Γίνεται ένα διάλειμμα σαν ένα γλυκό τσάι. Ναι. Στη συνέχεια αποχρωματίζεται, φιλτράρεται, βγαίνει χλωροφύλλη και μένει ένα άσπρο γλυκό υγρό. Αυτό ψεκάζεται μέσα σε ένα φούρνο και το αποτέλεσμα είναι αυτή η λευκή πούδρα. Ναι. Η οποία είναι 300 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Δοκιμάζω. Δοκιμάζεις με προσοχή, γιατί είναι πολύ δυνατό. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Σου καίει το στόμα, ναι, από την πολύ γλυκύτητα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτό το φακελάκι είναι σαν πόσα κιλά ζάχαρης. Αντιστοιχεί με 300 κιλά ζάχαρη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να χρησιμοποιηθεί τελικά στο φαγητό, στη ζαχαροπλαστική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να πάρει και τον όγκο της ζάχαρης. Πρέπει ακριβώς να γίνει 300 κιλά μείγμα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ζάχαρη, αλλά χωρίς θερμίδες βέβαια και τα αρνητικά που έχει ζάχαρη. Ακριβώς. Και εκεί πέρα έρχεται η ερυθριτόλη. Η ερυθριτόλη. Η ερυθριτόλη είναι μια πολυόλη, είναι μια ουσία που την παίρνουμε με ζύμωση από χυμός φρούτων και λαχανικών. Έχει τις ιδιότητες ότι είναι και αυτή λευκή, κρυσταλλική. Οπότε μας βοηθάει, ενώνοντάς τη με τη στέβια, να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι ένα γλυκαντικό ίσο με τη ίσο ζάχαρη. Με τη ζάχαρη, ναι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για να δούμε. Έχεις και καφέ φουντούκι, έτσι. Εντάξει, είπα να σου κάνω μια πιο ωραία, μια πιο ωραία γεύση. Όντως είναι καταπληκτικό. Θέλω να δοκιμάσω όμως και τα γλυκά που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Όλα αυτά είναι με στέβια. Έχει κάτω από τις μισές θερμίδες από ένα γλυκό που θα ήταν φτιαγμένο με ζάχαρη και είναι και στημένο low fat, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει low fat υλικά. Αυτό είναι σαν να έχει κανονικά ζάχαρη σε γεύση, αλλά τελικά από θερμίδες δεν έχει ακριβώς τίποτα. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας μας. Ένας κόσμος χωρίς ζάχαρη. Λένε τα λευκά σκοτώνουν. Πλην της στέβειας. Πλην της στέβειας. Πλέον. Πλέον. Ακριβώς. Ένα ακόμα προϊόν το οποίο παράγεται σε αυθονία στη Βιωτία είναι και οι ντομάτες. Αλλά όπως διαπίστωσα, οι ντόπιοι εδώ είναι και πολύ εφευρετικοί και αρκετά γκουρμέ.
Έχω ακούσει συγκεκριμένα για μια φοβερή μαρμελάδα ντομάτας που παράγει ένα συνεταιρισμός γυναικών εδώ, στη Λιβαδιά. Καλώς ορίσατε. Γεια σου. Στην κίνηση Πέρκινα. Χειροποίητη μαρμελάδα ντομάτα. Ναι. Εσείς τη φτιάχνετε. Εμείς. Στο εργαστήριό μας. Εδώ πέρα. Ναι. Να δοκιμάσω λίγο. Βεβαίως. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Φτιάχνετε πόσες φορές το χρόνο ντομάτα, μαρμελάδα. Τον Αύγουστο. Α, μόνο τον Αύγουστο. Μόνο τον Αύγουστο. Γιατί το να πάρεις τη μαρμελάδα να τη φτιάξεις Ιανουάριο, Φεβρουάριο δεν έχει καμία ουσία. Δεν θα έχει αρώματα. Σκοπός είναι να την πάρεις όταν είναι στην τέλειά της υφή, μορφή και γεύση και όντως να την κλείσεις σε ένα βαζάκι. Αυτό κάνετε. Ναι. Μεταξύ, μπορείς να την βάλεις όχι μόνο σε τυριά, μπορείς να την βάλεις και σε κρέατα, μπορείς να την βάλεις και σε σαλάτες, μπορείς να την βάλεις και σε ορεκτικά και να σου πω ότι πάει πάρα πολύ με θαλασσινά. Αυτό δεν το γνώριζα. Έχεις δοκιμάσει ποτέ μεγαρίδες κατά ύφη μαρμελάδα ντομάτας? Όχι. Είναι κάτι συμπληρωματικό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ ωραία ευφύ. Νομίζω ότι είναι φανταστική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έπρεπε να έχετε πάρει βραβείο για αυτή την ντομάτα. Έχει πάρει χρυσό βραβείο. Α, είδες, μέσα έπεσα. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, μου μυρίζει κρέας εδώ πέρα. Αναλαμβάνουμε και κέτερμα. Τι εννοείς? Κάνουμε πίτες, χειροποίητες, κάνουμε τηγανόψωμα, κάνουμε ντολμαδάκια. Για εκδηλώσεις. Για εκδηλώσεις. Για και τώρα τι κάνετε με κρέας? Τώρα έχουμε αναλάβει ένα κέτερ, μια εκδήλωση και ετοιμάζουμε τα ντολμαδάκια μας. Αλήθεια. Και θα χαρούμε πάρα πολύ. Πού τα φτιάχνετε εδώ? Στο εργαστήριο μέσα. Μπορώ να δω? Βεβαίως. Πάμε. Περάσουμε. Έλα στην κουζίνα. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Καλά στα μάτια που για τον Δημήτρη θα κάνανε και κόπο. Ήρθανε και ομορφύνανε αυτόν εδώ τον τόπο. Απ' την Κρήτη. Αυτό είναι. Όχι, απ' του Ζαγαρά. Α, λέτε και με την άλλη εδώ. Βεβαίως έχουμε ζαγαρίτικα. Σας πέτυχα πάνω στο μαγείρεμα. Στο μαγείρεμα. Βεβαίως. Τι φτιάχνουμε? Σαρμάτες. Και εμείς φτιάχνουμε πολύ στη σαλίδη. Σαρμαδάκια τα λέμε. Εμείς τα λέμε σαρμάτες. Ποιο γεμάτο έτσι. Που είναι μικρά, αλλά ήταν σαρμάτες, ήταν μεγάλη. Σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα μου άνοιξε η όρεξη και πρέπει να περιμένουμε να τα βράσουμε. Έτοιμα, έτοιμα. Ουχου! Εγώ θέλω να δοκιμάσω όμως και από το ένα και από το άλλο. Μπορώ? Βεβαίως. Και αυτό και αυτό. Εσείς τα πάτε? Μετά, στο τέλος. Κοίτα, είναι τριγωνάκι όντως. Αλήθεια. Σας αρέσει? Αλήθεια. Πολύ και όντως ο κοιμάς είναι διαφορετικός. Είναι ο τρός για σνακ. Το πρόβιο που λέμε. Πω Παναγία μου. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Συγχαρητήρια. Ήταν ζευγαρίτικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εδώ. Από εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, σεφ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Θα σας αφήσω. Την κατσαρόνα να φέρεις. Την κατσαρόνα θα την αφήσω. Και μετά από όλες αυτές τις καινοτόμες ιδέες και γεύσεις, νομίζω πως θέλω και εγώ να φτιάξω κάτι. Κάτι που να παντρεύει την παράδοση με κάτι πιο φρέσκο. Είμαι εδώ με τους φίλους μου, τον Γκριζούλη και τον Καφετούλη, δύο αλογάκια της περιοχής. Και είναι το κατάλληλο σετ για να μαγειρέψω. Η περιοχή εδώ πέρα φημίζεται πάρα πολύ για τα αρνάκια, τα κατσικάκια και βέβαια για τα σιτηρά, οπότε θα κάνω κάτι συνδυαστικά. Θα κάνουμε μία παέγια κρεατικών. Και όχι οτιδήποτε κρεατικών, δεν θα πάμε στο χασάπι να αγοράσουμε κρέατα. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μας έχει απομείνει στην κατάψυξη. Δηλαδή, έχω ένα κομματάκι πανσέτα. Θα κόψω λεπτές φέτες, εδώ και εδώ. Τι έχω εδώ πέρα? Έχω λίγο προβατίνα, δύο φετούλες, τις αφήνω στην άκρη. Έχω λίγο μοσχάρι, το βλέπετε. Αυτό είναι σπάλα, οπότε έτσι όπως είναι και αυτό, θα το κόψει σε δύο ωραία κομμάτια και θα αφήσει στην άκρη. Έχω λίγο καρέ από χοιρινό, εδώ, και έχω και ένα λουκάνικο. Αυτό που θα κάνω είναι να κόψω και το λουκάνικό μου εδώ. Θα προσθέσω λαδάκι και θα αρχίσω να σοτάρω τα κρέατά μου. Ένα, δύο, και τι φανταστικό, όλα αυτά τα κρέατα να αλλάζουν αρώματα το ένα με το άλλο. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ένας μικρός χαμούλης. Φανταστικό. Η παγία παραδοσιακά, να σου πω ότι γίνεται με θαλασσινά και κρεατικά και ένα ρύζι τύπου για ριζότο. Εμείς το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Θα το κάνουμε με κρεατικά και αντί για να χρησιμοποιήσουμε ρύζι για ριζότο, θα χρησιμοποιήσουμε πληγούρι. Παναγία μου. Με το που γυρίσω τα κρέατα από την άλλη πλευρά, θα προσθέσω λίγο αλατάκι. Εδώ λίγο όμως, όχι πολύ. Λίγο πιπέρι. Όχι, Παναγία μου. Λίγο ρίγανη, δύο κουταλιές ξύδι από κόκκινο κρασί ή λευκό κρασί, ό,τι έχουμε. Ανακατεύω και το κρεατάκι μου είναι
έτοιμο. Το βγάζω στην άκρη, εδώ. Μουσχάρι, χοιρινό, προβατίνα, Παναγία μου. Και βέβαια όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έψα το κρέας μου, εδώ. Τώρα, θέλουμε λίγο λαδάκι και ξεκινάμε με κρεμμύδι. Εδώ. Και μόλις ρίξω το κρεμμύδι, ήρθε η ώρα να προσθέσω και ένα υπέροχο υλικό. Είναι το μαύρο σκόρδο. Και μόλις ψιλοκόψω το μαύρο σκόρδο, εδώ, πάει και αυτό μέσα στη συνταγή μου. Εδώ. Σκόρδο, κρεμμύδι. Και το μυστικό για να ψήσουμε το πληγούρι και να το ψήσουμε σωστά, είναι πάντα να το σοτάρουμε. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι λίγο υπομονή, 2-3 λεπτάκια, μέχρι που να σοτάρω καλά το πληγούρι μου. Θέλω να το σοτάρω, να μυρίσει, να καμπουρδιστεί και σε περίπτωση που το κάνω αυτό, το πληγούρι βγάζει υπέροχα αρώματα. Βγάζει αρώματα από ξηρούς καρπούς. Τώρα μαζί με το σκόρδο, το μαύρο και το κρεμμύδι θα κάνουμε κάτι καταπληκτικό εδώ που πραγματικά θα είναι πεντανόστιμο. Έχει πάρει χρώμα ακριβώς όπως θα κάναμε σε ένα χαλβάσι μυγδαλένιο. Θα καλύψω το πληγούρι τελείως με νερό, εδώ. Βάζω και σαφράν, εδώ. Και βέβαια για να γίνει γευστικό το πληγούρι θα προσθέσω και το ζωμό μου. Θέλω μία γεμάτη κουταλιά ζωμό λαχανικών. Εδώ. Δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι στο πληγούρι, οπότε θέλω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών. Αφήνω εδώ, θα προσθέσω λίγο αρακά, είναι ομός. Και βέβαια τα υπέροχα κρέατα που έχω σοτάρει. Κοιτάξτε εδώ. Όλα αυτά τα υπέροχα καλούδια που έψησα πριν και το ζουμάκι τους. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Καλύπτω. Και τώρα θα περιμένω 3-4 λεπτάκια να σιγοβράσει το φαγητό μου και να είναι έτοιμο. Γεια σου! Τι κάνεις? Γεια σου! Και το φαγητό μου είναι σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, λίγο βουτυράκι. Εννοείται πως θα το βάλουμε. Την παέγια λιβαδιάς. Είναι καινούργια παέγια αυτή. Πολύ ψαγμένη. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Και χυμό από λίγο λεμόνι. Γιατί έχω αρκετή λιπαρότητα μέσα. Έχω το βούτυρο, έχω τα κρέατά μου. Οπότε θέλω να σπάσει λιπαρότητα και πάντα προσθέτουμε λίγο ξύτα στο τέλος. Σβήνω τη φωτιά μου. Κάνω το τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Και αυτό τι νομίζετε ότι είναι? Ταψάκι πίτσας, ε? Όχι. Είναι το ταψάκι που θα σερβίρω την παέγια μου. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου, έχει χυλώσει το πληγούρι. Άντε, γεια. Και λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Λίγο ακόμα πιπεράκι. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Νομίζω ότι είναι... η μεγαλύτερη ταψάρα φαγητού που έχω πάρει στη ζωή μου. Και τώρα το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχεις την ευελιξία να δοκιμάσεις όποιο κρέας θέλεις. Δεν θα φάω κρέας, συγγνώμη. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Η μαγιά είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις όποιο κρέας θέλεις, αλλά μπορείς να τα φας και όλα μαζί. Λόγω της περιοχής, νομίζω πως θα πάω με την προβατίνα. Παναγία μου. Τέλειο το πληγούρι! Μόνο πληγούρι θα. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Το φαγητό είναι πεντανόστιμο. Αυτή η παέγια πραγματικά δεν υπάρχει. Έκπληξη, τι είμαι, κοντοσούβλη, τι είναι αυτό, κοκορέτσι? Κοκορέτσι, κοκορέτσι. Παναγία μου! Να μην έχω μαζί μου μια μπάρα ενέργειας καθώς προχωράω εδώ πέρα. Κοκορέτσι! Θα φτιάξω παϊδάκια με σάλτσα τσιμιτσούρι. Τέλειο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να μοιράσουμε το αρνάκι στους φίλους μας. Πιάσε, πάμε. Ευτυχώς, η μέρα σήμερα είναι ηλιόλουστη, γιατί το πρόγραμμα έχει πεζοπορία. Κατευθύνομαι προς το φαράγγι της Έρκινας,
όπου με περιμένουν οι ορειβάτες του αναρχητικού ομίλου Λιβαδιάς. Γεια σας! Καλώς τον, καλώς ήρθες! Δεν άργησα. Καθόλου. Από πού ήρθες? Εδώ, από το χωριό. Καλώς ήρθες, Άκη, καλώς ήρθες. Έτοιμοι, έτοιμοι. Λοιπόν, σήμερα θα περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι, το οποίο θα φτάσουμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος και εκεί θα δεις και πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, έφυγες. Φεύγω, λοιπόν. Πάμε. Και είμαι ο αρχηγός της πεζοπορίας. Εντάξει, εντάξει, εννοείται. Μα πάμε παρέα. Καρά τα παλικάρια από τη λέ, από τη λέ. Άκη, έρχεσαι. Τι έρχομαι, θέλω να πας λίγο πιο γρήγορα. Έχω σε βλέπω λίγο χαλαρό, γι' αυτό. Χαλαρός εγώ. Για να δούμε. Εσείς είστε λίγο για χαλαροί. Για να σε δούμε, για να σε δούμε. Με βλέπεις, ούτε μπατόν, ούτε τίποτα. Σε παραδέχομαι, αλλά είσαι στην αρχή ακόμα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα μονοπάτια ποιος τα έχει ανοίξει? Τα μονοπάτια αυτά λέγονται γιδόστρατες, ναι. Τα κατσίκια που οδηγούν μόνο τους και πάνε στο τζοπάνι, αλλά και υπάρχει και από τον ορειβατικό το δικό μας άνθρωποι, οι οποίοι κατά καιρούς πάμε στα μονοπάτια, τα καθαρίζουμε, τα σηματοδοτούμε. Άρα τα μονοπάτια θέλουν φροντίδα. Θέλουν φροντίδα, πάντα, βέβαια. Πάντα. Κατεβαίνουμε το μονοπάτι το 21, το οποίο έχει χαραχθεί από την πόλη της Λιβαδιάς και από τα νερά της Κρίας, ναι. Και φτάνει μέχρι τον Ελικόνα. Εκεί συναντάει το 22 που ανεβαίνει στην ψηλότερη κορυφή του Ελικόνα που είναι η Καψάλα στα 1547. Α, μια χαρά. Όποτε θέλεις μπορούμε να την κάνουμε και αυτή και εκεί να σε καμαρώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Βαθμός δυσκολίας 4. 4. 4. Εγώ θέλω πάνω από 30 βαθμού δυσκολίας. Δεν υπάρχει, μέχρι 5 υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα για το ποτάμι το οποίο είναι το ποτάμι της Έρκινας, ναι. Η Ξηριά. Αυτό το ποτάμι εδώ μαζεύει νερά από τους παραποτάμους γύρω-γύρω και. Λέει η ιστορία ότι πήγαινε νερό στο κάστρο της πόλης, ναι. Το οποίο το αποθήκευαν για να πίνουν. Α. Τώρα περπατάμε έναν αγωγό, ο οποίος λέει πάλι η ιστορία ότι είναι τετράγωνος. Α, νάτος. Ένα κομμάτι που διατηρείται. Γύρω σε ένα μέτρο είναι ένας πύλινος αγωγός και από εδώ μέσα πήγαινε το νερό για να πάει στη δεξαμενή του, τέλειο, του κάστρου. Έλα! Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, Άκη, είναι το τρίχινο γεφύρι που λέγαμε. Η μυθολογία λέει το εξής. Όταν περνούσαν οι κάτοικοι το γεφύρι, ναι. Υπήρχαν μάλλον νεράιδες. Που αν μιλούσαν, τους έπαιρναν τη φωνή. Γι' αυτό λοιπόν οι κάτοικοι περνούσαν στα γρήγορα για να μην τους πάρουν τη φωνή. Προφανώς τότε υπήρχαν νεράιδες, προφανώς υπάρχουν και τώρα. Προφανώς θα σταματήσω να μιλάω γιατί δεν θέλω να χάσω τη φωνή μου. Ησυχία και προχωράμε. Ουχου! Όπα! Τι κατάσταση είναι αυτή εδώ! Είδες που σου είπα, πιάνει έκπληξη! Τι κάνετε, δεν πήρα ψήσατε! Έκπληξη, έκπληξη! Έκπληξη τι με κοντοσούβλη, τι είναι αυτό, κοκορέτσι! Κοκορέτσι, κοκορέτσι! Έλα, Παναγία μου! Κοκορέτσι μετά από πόσο πορεία δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου! Θα το φας σήμερα, φλάνα! Για όλα υπάρχει πρώτη φορά! Για το καλό που λένε, για το καλό! Μιας και είναι και ένα προϊόν το οποίο είναι παραδοσιακό στην πόλη μας και. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, η πεζοπορία πάντα τελειώνει με ένα κοκορέτσι. Κοκορέτσι, σπινάτερο και όλα αυτά. Αναπλήρωση δυνάμεων. Να μην έχω μαζί μου μια μπάρα ενέργειας καθώς προχωράω εδώ πέρα. Κοκορέτσι. Είναι πάρα πολύ. Κάτσε κάτω από την μπάρα. Τέλεια. Και το έχετε στήσει εδώ πέρα κανονικά. Δηλαδή, έχετε κάνει μια ψισταριά. Εντάξει, ναι, είναι το τρίτο που έχουμε πάει. Ψισταριά το γιοφύρι. Λαδόκολα. Λαδόκολα. Καλό. Και στο αλάτι καλό. Και στο πιπέρι. Τι μας τώρα που είσαι εσύ, παιδιά, για να πάρετε, πρέπει να έρθετε εδώ. Πρέπει να έχετε δουλέψει, ορίστε, κύριε μου. Έλα, παιδιά, έλα, παιδιά. Τι τρομερή μπάρα ενέργειας είναι αυτή, έλα, μαστόρι. Έλα, παιδιά, έλα, παιδιά. Έλα, σκάλα λίγο, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε μου. Όπο, Παναγία. Έλα, φάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Συνεχίζω, εγώ κρατάω. Κράτασα. Καλό, τέλειο. Και κάπως έτσι, απλά το καθαρίσαμε. Δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, πόση ώρα έκανες για να το φτιάξεις το κοκορέτσι? Για να το φτιάξω 20 λεπτά, να το ψήσω μια μισή ώρα. Και σε 3 λεπτά το καθαρίσαμε.
τι περίμενες. Και καθίσανε εκεί πέρα κύριοι όλοι με τις κοκακολάρες τους. Δώσε και εμένα μία. Μπράβο. Σου την έχω εδώ έτοιμη. Και επειδή τόση ώρα πραγματικά με έχετε φροντίσει και με το κοκορέτσι και με όλα αυτά σήμερα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαγειρέψω και εγώ κάτι για σας. Θα ετοιμάσω κάτι πολύ νόστιμο για σνακ με χαμηλές θερμίδες όπως το προηγούμενο. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Τι λέτε? Τέλεια. Λοιπόν, πάνω συνεχίζεται η μάχη, έχει μπει άλλο ένα κοκορέτσι, οπότε θα φτιάξω κάτι που να ταιριάζει με το low concept και βέβαια να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της περιοχής. Θα φτιάξω παϊδάκια με σάλτσα τσιμιτσούρι, οπότε το μόνο που θα ρίξω είναι λίγο λαδάκι, να αρχίζει να ψήνει τα παϊδάκια και αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να μην λυπηθούμε καθόλου σε αυτό το σημείο το αλατοπίπερο. Θα βάλω αλάτι, θα βάλω και πιπέρι, εδώ. Και αυτό το μυρωδικό που μπορώ να βάλω είναι είτε δενδρολίβανο, είτε άμα έχω μια πολύ καλή ρίγανη, μπορώ να ρίξω λίγο ρίγανη. Εγώ έχω ρίγανη και επειδή θέλω να βοηθήσω να σπάει η λιπαρότητα από το αρνί ή το κατσίκι, αυτό που θα ρίξω είναι λίγο χυμό από λεμόνι. Λοιπόν, ανακατεύω καλά αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και λεμονάκι πάνω στα παϊδάκια. Και έτσι όπως είμαι, πάω στο φίλο μου το Στάθη. Εδώ είμαστε. Ήρθα! Καλώς τον Άκη. Λοιπόν, άκου. Όσο ώρα θα φτιάχνουμε τη σάλτσα, θέλω να φροντίσεις λίγο το κρέας εσύ. Έχω έτοιμα τα παΐδια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν θέλω να τα ψήσουμε πολύ, θέλω να τα ψήσουμε λίγο. Σε δυνατή φωτιά, έτσι ακριβώς όπως είναι τώρα. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραία, τέλειο. Νομίζω ότι δίπλα από το κοκορέτσι ταιριάζει το αρνί. Και όσο ώρα ο Στάθης προσέχει εκεί πέρα τα παϊδάκια μου. Στάθη! Τραγανάτα θέλω, ε! Εννοείται, Άκη. Ξεκινάμε πάντα με σκόρδο. Οπότε ψιλοκόβω το σκόρδο μου εδώ. Γενικά χρειαζόμαστε και σκόρδο και κρεμμύδι. Οπότε, αντί για κρεμμύδι κανονικό, θα βάλω φρέσκο κρεμμυδάκι, δεν το λυπηθώ. Και το φρέσκο κρεμμυδάκι πάει και αυτό μέσα. Σκόρδο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ξεκίνησε να γίνεται κάτι υπέροχο. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε καυτερή τζιμιτσούρι. Έχουμε μία καυτερή πιπεριά, θα κόψω λίγο. Τόσο είναι αρκετό, γιατί οι πιπεριές μας είναι πολύ καυτερές. Πάντα μα πάντα το καυτερό μου το βάζω σε ισορροπία. Μ' αρέσει το καυτερό, αλλά όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και την καυτερή πιπεριά. Και τώρα έχω κόριανδρο και μαϊντανό. Θέλω πολύ μυρωδικό και όταν λέω θέλω πολύ το εννοώ και θα πάρω να τα ψιλοκόψω εδώ. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, έχω μπόλικα μυρωδικά και τα ρίχνω μέσα σε ένα μπολ. Εδώ. Παναγία μου. Τόσο απλή συνταγή. Λίγο αλάτι μέσα. Λίγο πιπέρι. Ξιδάκι μέσα, θα ρίξω περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Το ξίδι είναι πρωταγωνιστικό υλικό σε αυτή τη συνταγή. Οπότε βάζω το ξίδι και το επόμενο υλικό που θα βάλω είναι νεράκι. Έχετε δει ποτέ σάλτσα με νερό? Η τσιμιτσούρι γίνεται με νερό. Ρίχνω και νερό και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να ανακατέψω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ. Και συνεχίζω να ανακατεύω και ο όγκος από όλα τα λαχανικά που έχω ρίξει μέσα πραγματικά έχει μειωθεί στο 1/5. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να την αφήσουμε και όπως έχει, να μην βάλουμε καθόλου λάδι. Είναι μια πολύ healthy σε εισαγωγικά σάλτσα. Αλλά εμένα μου αρέσει το λαδάκι, οπότε θα προσθέσω τώρα στο τέλος λίγο λάδι. Εδώ, περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας, δεν θέλω παραπάνω. Θα προσθέσω και λίγο χυμό από λεμόνι. Μια καταπράσινη σάλτσα. Πεντανόστιμη, αλλά επειδή έχει μέσα το ξύδι και το λεμόνι, καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει η ώρα, τι κάνει η σάλτσα μου? Μαυρίζει, γιατί η οξύτητα μαυρίζει τη χλωροφύλλη που υπάρχει στα λαχανικά μου. Και νομίζω ότι όση ώρα έκανα για να φτιάξω τη σάλτσα μου, πρέπει να είναι έτοιμα και τα παϊδάκια. Στάθη! Έτοιμα και έρχονται. Έλα, φέρε τα εδώ πέρα να γίνει χαμός. Καλά, τη δύσκολη δουλειά εσύ την έκανε. Εσύ έπεισε, εγώ έκανα τη σάλτσα. Έλα, Παναγία μου, κοίτα εδώ. Και να δει τώρα τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι πάνω στα παϊδια. Θα πάρουμε και θα τους δώσουμε μία πραγματικά σπουδαία φρεσκάδα και γεύση. Αυτό που θα δοκιμάσεις τώρα είναι κάτι καινούριο. Ορίστε. Σε ευχαριστώ. Θα πάρω κι εγώ ένα. Το ξύδι απογειώνει το κρέας, πραγματικά. Το κάνει φανταστικό και σπάει τη λιπαρότητα που έχει το αρνί ή το κατσίκι. Και το σκόρδο μαζί. Τέλειο. Τέλειο. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να μοιράσουμε το αρνάκι στους φίλους μας. Πιάσε, πάμε.
Καημένο ο Σαμάνα ο Καμάν, Μαρένο μου καημένος μαγαταμού Βασίλη, πόσα το Βασίλη. Άντε, Άγγι, άντε, Άγγι, άντε, Άγγι, άντε, Άγγι, άντε, Άγγι, άντε, Άγγι. Έλα ρε φίλε, Γιώργο, μου στεγνώσα φίλε. Να σταματήσετε λίγο να τραγουδάτε και να δοκιμάσετε. Πόσο ζουμερά είναι. Ρε φίλε, δεν παίζω τώρα. Πρέπει να παραψήσουμε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Γεια σας. Καλά τα κερδίσουμε. Τοπίο μαγευτικό. Γεύσεις που μας ταξιδεύουν από την παράδοση στο μέλλον και άνθρωποι που πραγματικά το λέει η καρδιά τους. Αυτή είναι η Λιβαδιά. Μοτάνε, hey Μαργαρίτα, ρε μου,